Συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Βαλαΐ να αναφέρεται διεξοδικά στα θέματα της σύσκεψης, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης. Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι και τα ακόλουθα. Θα γίνει ο απολογισμός του 2017 για δύο κληροδοτήματα, το κληροδότημα Λάζαρου Γκέκα και το κληροδότημα Ιώτα και Γάμα Μικρού. Θα καθοριστούν οι όροι για τη μίσθωση του Λούνα Πάρκ τον Νιάημερο. Θα γίνει καθορισμός όρων για την εκμίσθωση για καλλιέργεια αγροτεματχείων σε διάφορες κοινότητες του Δήμου Κοζάνης. Θα γίνει κατακύρωση οικονομική για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δαπάνης είναι 199.000. Επίσης θα γίνει κατακύρωση και για το έργο το οποίο έχει σχέση με τη συντήρηση υποδομών στις τοπικές κοινότητες Μιλιάς, Κερασιάς και Εκτενίου, συνολικού προϋπολογισμού 60.000. Επίσης θα γίνει κατακύρωση του έργου διαμορφώσεις και αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων και αφορά πάρκα και πλατείες στη Νεανή, το Ρήμνιο και την Ξηρολίμνη. Ο προϋπολογισμός είναι 12.000. Και τέλος, ένα ακόμη θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή είναι ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού 75.000 ευρώ.